Ελλάδα είναι Μακεδονία. Κατάλαβα πολύ καλά το πρωί στην εκκλησία στον Άγιο Δημήτριο τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανταπεκρίθησαν όταν είπαμε για αυτήν εδώ την εκδήλωση και τώρα πλέον για μια ακόμη φορά παρακαλούμε τον Άγιον Θεό να αναπαύσει τις ψυχές των χιλιάδων Ελλήνων που έχουν θυσιαστεί υπερασπιζόμενοι την Μακεδονία μας. Εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων που μπορούσαν, είναι και άλλοι εδώ, αλλά είναι πάρα πολύ μακριά. Εγώ σε μια ακόμη φορά θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές της εκδηλώσεως. Είναι προδότες! Η ιστορία δεν παραχαράσεται! Η ιστορία δεν ξεπουλιέται! Ας το πάρουν απόφαση! Ας δούνε σήμερα τον κόσμο εδώ και ας αφουγκραστούνε! Ας αφουγκραστούνε τον κόσμο! Στα βουνά της Μακεδονίας οι πρόγονοι μας Μακεδονομάχοι με επικεφαλής τον καπετάν Κώστα Γαρέφη πότισαν με το αίμα τους το χώμα της Μακεδονίας. Συστρατευόμαστε με όλους τους συνέλληνες γιατί πιστεύουμε ότι δεν πρέπει κανείς να πάρει απόφαση για μας χωρίς εμάς. Ο αγώνας τώρα αρχίζει. Καλή επιτυχία. Μακεδόνισσες και Μακεδόνες, σήμερα πρωτοφωνάζουμε. Η Μακεδονία είναι μία και είναι αδιαπραγμάτευτη. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά εμείς οι γηγενείς Μακεδόνες. Συλλέγουμε υπογραφές στο ονομασία.gr. Ξεπεράσαμε τις 200.000 υπογραφές. Σας καλούμε και εσάς να στηρίξετε. Περισσότεροι από 50 δήμοι εξέδωσαν ψηφίσματα για μη χρήση του όρου Μακεδονία από τα Σκόπια. Αυτά πρέπει να τα ακούσει ο πολιτικός κόσμος, να ακούσει τον κυρίαρχο λαό. Αδέρφια μου συνέλληνες, συγχαρητήρια στους αγνούς Μακεδόνες διοργανωτές αυτής της μεγαλειώδους συγκέντρωσης. Μεταφέρω το χαιρετισμό των Παμακεδονικών Ενώσεων Ιφιλίου. Όλοι είμαστε εδώ, στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στην Ιβούλα του Βορρά, για να βροντοφωνάξουμε «Η Μακεδονία είναι Ελλάδα». Οι Μακεδόνες είμαστε Έλληνες. Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία! Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία!